Κώστα, στο καφενείο μας έχουμε κάνει μια μεγάλη παράληψη, νομίζω. Καλέσαμε όλων των ειδών τους καλλιτέχνες και δεν έχουμε καλέσει ποτέ έναν βιρτουόζο της μουσικής. Έναν πιανίστα, έναν βιολοντσελίστα, κάτι. Και μάλιστα ξένο, θα σου έλεγα. Ναι. Ξένο, γιατί ύστερα από την ακροαματικότητα που απέκτησε η εκπομπή, καιρός να αποκτήσει και παγκοσμιότητα, όπως λέμε. Βέβαια, είχαμε την αντίδραση του Μίμη, που λόγω επαγγελματικής αντιζηλίας συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν έχω πάρει σήμερα την πρωτοβουλία κρυφά από το Μίμη, ελπίζω ότι δεν έχεις καμία αντίρρηση, και κάλεσα τον πασίγνωστο, θα τον ξέρεις φυσικά, τον Ρώσο βιολονίστα Γιούρι Ιβάν Βλαδιμίρ Αναστάζη Μπελάνοφ. Ακούγεται διάσημος, από όνομα τουλάχιστον. Ναι, βέβαια. Τελευταίες του εμφανίσεις, πάρα πολύ επιτυχημένες, ήταν στο Μεξικό. Νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε. Ότι καλά ακούγεστε, αλλά καιρός να σας δούμε κιόλας. Γι' αυτό σας καλούμε στο τραπέζι μας. Να σας στήσω τον κύριο Τσιβιλίκα. Βάτα, να σιαζέκα τώρα και νιώ. Κάτσε, δάσκαλε. Κούραση. Μετ, ντά, παίρνω το θάρρος να σας πω ότι ο τρόπος που εκτελέσετε αυτό το κομμάτι της μουσικής με ενθουσίασε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε, επειδή και εγώ μαθαίνω, σπουδάζω, σε ποιους δασκάλους μάθετε, να σας ακολουθήσω κι εγώ. Μπαζέσαι και τρενίγιο. Ναι, είναι καινούριος, βγαίνει. Μπαζέσαι και σκέσια και τρενίγιο από μπραγγέ, και όσοι νιώτε. Νόμπριτσι, κοραμπά, τσίρπιτσι, πιτσίρπιτσι, 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 να ντρόβια. Νταβάριτσι. Στην υγειά σας, Μέτρη. Μαζέκια. Α, σπασίμπα. Ντά. Είστε κουρασμένος, κουράζεστε από τις εμφανίσεις. Α, ντά, ντά. Πού εμφανιστήκατε τελευταίως? Μποζέχ. Πού εμφανιστήκατε, λέω, τελευταίως? Με συγχωρείτε, τα ρωσικά μου δεν είναι τόσο καλά. Ντά. Νιέζε... Μουσική για Ιατρατνιόβο, Λαρίσοβιτς, Κιούρκοβα, Μενίδοβιτς, Σαλονίκοβιτς, Καστοριόβιτς, ντά. Είχατε παντού την ίδια απήχηση? Νομίζετε ότι το κοινό είναι ικανό να καταλάβει την τέχνη σας? Ντά. Σωτήρι μου. Ό,τι και να κάνω, Σωτήροβιτς, δεν μπορώ να σε περάσω για βιρτουόζο του βιολίου. Για βιρτουόζο της κομμωδίας όμως, σίγουρα δεν χρειάζεται εμένα ούτε κανέναν. Thank you. Εγώ περίμενα κανένα για βόλτ. Έχει αυτό το χάρισμα ο Σωτήρης να σε εκπλήσει.
Ναι. Νομίζεις ότι δεν έχει τίποτα στο κεφάλι του και πάντα κάτι έχει. Και έχει έναν τρόπο. Αυτό που πες τώρα δεν το πιάσα. Νομίζεις, είπα. Νομίζει κανείς. Ναι, απευθυνόμουν στον Κώστα. Στην υγεία σας, παιδιά. Μην σπάσεις τίποτα. Μιλήσουμε και ρώσικα τώρα. Ναι, μην σπάσεις τίποτα. Μιλήσουμε και ρώσικα τώρα. Στην υγεία σας. Αχ, Παναγίτσα μου, ωραία. Ωραία, περνάμε. Τώρα είπες αυτό το Παναγίτσα μου και θυμήθηκα ένα άλλο που το έκανε σλόγγαν, το παλάκια. Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό? Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Πριν 48 χρόνια, Όχι 48. Ναι. Δεν είμαι 48 για να σε θυμάμαι, Σοκίνη. Δεν είμαι 48 για να σε θυμάμαι. Σε ευχαριστώ, Σπασίμπα. Ξεχάσουμε τα ελληνικά τώρα, Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη σου επιτυχία, η πρώτη σου εμφάνιση στο θέατρο. Η πρώτη σου επιτυχία νομίζω ήταν, η πρώτη σου εμφάνιση στο θέατρο ήταν αυτή. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στο μια πόρτα δραχμές 500. Ναι, του Γκούφα, Ανδρεόπουλου, με την αναλυτή και το Ριγόπουλο. Είχες σπουδάσει στην Κύπρο ή είχες έρθει εδώ? Στο Εθνικό Θέατρο, στη σχολή του Εθνικού Θέατρου. Ήρθες κατευθείαν από την Κύπρο για να σπουδάσεις? Ναι, δραπέτευσα από την Κύπρο. Δραπέτευσα. Ναι, κυριολεκτικά δραπέτευσα, ναι. Γιατί πάλι, αν και δεν θέλω να τα ξαναλέω αυτά, τότε ξέρεις που είμαστε τότε στην Κύπρο με την ΟΚΑ και τέτοια, την πρώτη, όχι την δεύτερη. Που ήταν απελευθερωτικός αγώνας. Μπράβο, και είχα κάνει φυλακή για ένα διάστημα. Μετά πήρα ένα λεσέπασε, ένα χαρτί. Και όταν βγήκα από τη φυλακή, ξέρεις, κάθε μέρα πήγαινα και έδινα παρόν στην αστυνομία. Λέω, κάποια στιγμή πρέπει να φύγω. Λέω, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Έβγαλα ένα λεσέπασε και φύγα από την Κύπρο. Ήρθα εδώ, έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου λέει, να πας στην Ελλάδα να γίνεις καραγκιόζης. Η μάνα μου του λέγε, να πάει! Να πάει, γιατί κάνει για καλλιτέχνης. Ναι. Η μάνα μου με υποστήριζε. Αυτό το ότι κάνεις για καλλιτέχνης το ήξεραν από το βιολί, Δηλαδή από τις μουσικές σου επιδόσεις. Όχι. Γιατί πρέπει να πούμε στους φίλους μας που μας βλέπουν ότι... Νέστορα. Έχεις σπουδάσει βιολί? Βέβαια έχω σπουδάσει. Ναι. Έχω σπουδάσει από πολύ μικρός, από 10 χρονών, ναι. Έκανα 2-3 χρόνια βιολί, όχι πολλά, γιατί πάλι τότε με τις φασαρίες, όταν άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας, 12 χρονών άρχισε κάπου εκεί, λοιπόν, δεν μπορούσα να κυκλοφορώ με το βιολί. Γιατί? Βέβαια, γιατί κάθε φορά που σταματάγανε στον δρόμο, νομίζαν ότι είχα όπλα μέσα. Ναι, μια φορά με σταμάτησε ένας αξιωματικός, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός αυτός, ήταν και βασανιστής μάλιστα, Εγγλέζος. Με σταματάει με άλλους, γιατί κάναν μπλόκα συνέχεια. Μου λέει, open it, μου λέει. Εγώ ήμουνα με το ποδήλατο. Το ανοίγω και βλέπει βιολί. It's violin, μου λέει. Πα, μου δίνει ένα χαστούκι. Σαντίστηκε που δεν είχα όπλο μέσα, κατάλαβες. Και έπεσα κάτω από το ποδήλατο. Ωραία ζωή ήταν και εκείνη. Που λες, έκανα βιολί, αλλά μου άρεσε πολύ και γενικά η κλασική μουσική. Πάρα πολύ. Η οποία μου έχει κάνει καλό βέβαια και στη δουλειά μου, στο θέατρο. Μου άρεσε πολύ η όπερα, πάρα πολύ. Ήθελα να γίνω και τραγουδιστής όπερας. Βιολιστής δεν ήθελα να γίνω. Ναι. Ήθελα να γίνω ή τραγουδιστής όπερας ή μαέστρος ή πιανίστας ή ποδοσφαιριστής. Τώρα μας μπέρδεψες, Τώρα μας μπέρδεψες. Ας γυρίσουμε λοιπόν στον Οπαλάκια. Ναι. Αυτή η επιτυχία σου έκανε γνωστό και σου άνοιξε όλες τις πόρτες στο θέατρο. Ας το πούμε έτσι. Άλλε σου έκλεισε. Ναι. Περισσότερο, δηλαδή, έγινε γνωστό στον κύκλο μας, ναι. Στο θεατρικό. Ναι, και ο κόσμος βέβαια. Ναι, και τότε άρχισα να κάνω και τις πρώτες μου ταινίες, γιατί είχε έρθει ο Ρέστης ο Λάσκος και είδε την παράσταση και μπήκε μέσα και λέει, πού έκανε ένα γέρο. Ναι, ένα φυλάκιρο. Και λέει, πού είναι αυτός ο γέρος, πού είναι τόσα χρόνια, κρίμα, λέει, αυτός ο οποίος... Αυτά κατάλαβε τώρα στα γεράματα να κάνει καριέρα. Και του λέω: πήγαινε μέσα να το δει. Και έρχεται μέσα και με βλέπει με να έχω ξεβαφτεί. Και μου λέει: όχι, δεν είναι δυνατόν. Εσύ είσαι, μου λέει. Πού κάνει. Του λέω: ναι, μα είσαι μωρό, μου λέει. Γιατί το δαίμονα καταλαβαίνει. Μετά συνεργάστηκε με την Παξινού και τον Μινωτή. Μετά έπαιξα κάποιε πρόζε. Μετά επιθεώρηση. Στο Ακροπόλ, μετά έπαιξα και με την Παξινού και με το Μινωτή. Μετά πάλι επιθεώρηση, ξανά έπαιξα πρόζα και τα τελευταία χρόνια... Εν τέλει σε κέρδισε η επιθεώρηση. Ναι, γιατί μου αρέσει πολύ η επιθεώρηση.
Κατάλαβε, δηλαδή και η πρόζα βέβαια και τα κλασικά έργα. Έχω παίξει και κλασικά έργα. Και έκλεισαν οι πόρτες της όπερας βέβαια. Ναι, ναι. Για πάντα. Για πάντα. Τώρα πια αυτά είναι όνειρα. Ευχαριστημένος. Είναι της μόδας οι άντρες να παίζουν γυναικείους ρόλους, οπότε μπορείς να παίξεις μια τραβιάτα εσύ, μια Μανών Λεσκό. Έχω κάνει πολλές γυναίκες στο θέατρο. Ό,τι φαντασίες έχω κάνει. Και στη λυρική. Ναι, ναι. Θα ήθελα να παίζω την τραβιάτα. Είναι. Μου πάει πολύ αυτός ο ρόλος. Έτσι. Πώς είναι. Έχω και φωνή γυναικεία. Εμένα με ευχαριστεί αυτό που κάνω. Κατάλαβες, δεν ξέρω τι πουλάω. Εγώ προσπαθώ, δηλαδή. Μ' αρέσει που δίνω γέλιο στον κόσμο. Κατάλαβες. Τώρα αυτό αν έχει ποιότητα ή δεν έχει, δεν το ξέρω. Κατάλαβες. Προσπαθώ όσο μπορώ σε αυτό που κάνω να είμαι καλός. Να σου θυμίσω όμως μια εκπληκτική σου ερμηνεία στον κινηματογράφο σε μια ταινία του Ερίκου του Θαλασσινού που πέρασε όμως ντούκου γιατί την κόψανε ακόμα και από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου άξιζε να βρεις και την ταινία. Πού το θυμήθηκες αυτό? Ναι, αυτή είχε παιχθεί στην δικτατορία. Νομοταγής πολίτης. Ο νομοταγής πολίτης. Λοιπόν, δεν ξέρω έχετε, αν έχετε τίποτε. Θα ψάξουμε να βρούμε. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να βρεθεί. Ναι. Αλλά είναι νομίζω ίσως από τις πολύ σημαντικές σου ερμηνείες και από τις πολύ καλές ερμηνείες στον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, από τις πολύ καλές ταινίες. Και τα λέω πολύ. Και πολύ καλή ταινία. Πάρα πολύ, ναι, καλή ταινία. Το ελληνικό κινηματογράφο πιστεύω κι εγώ. Αλλά παίχθηκε όταν ο κινηματογράφος πια είχε βουλιάξει. Αλλά δεν ήταν και της εποχής ίσως. Ναι, δηλαδή ήταν προχωρημένη ταινία, πιστεύω. Αλλά είχαμε και προβλήματα τότε, ξέρεις. Ας πούμε, σε μια στιγμή που βάζω κάποιο λόγο εκεί πέρα και μιλώ για την. Υποτίθεται για τους ανθρώπους του εργοστασίου και ξαφνικά μιλώ για την ελευθερία. Λοιπόν, αυτά δεν τα πολύ πήρανε χαμπάρι τότε. Και μάλιστα έβαλα και λίγο τη φωνή λίγο του Παπαδόπουλου. Ναι, και από πίσω είχαμε ένα πουλί. Ότι ήταν το σήμα της. Ναι. Και θέλαμε να περάσουμε κάποια μηνύματα. Ήτανε του Μουρσελά τότε το. Ναι. Και δεν τα πήρανε χαμπάρι. Στο θέατρο δεν νομίζω ότι είναι, περνάει η βομολογία πια. Δηλαδή αντιδράει ο κόσμος. Καμιά φορά λένε οι συγγραφείς ορισμένοι, γιατί θυμάσαι πέρσι εγώ είχα μια αντιδικία με τους συγγραφείς, βομολόχους βέβαια. Δεν μπορείς στη σκηνή να λες χοντρά πράγματα, κατάλαβες. Όταν ξέρεις κάτω υπάρχει οικογένεια, αλλά και ακόμα και να είναι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έρχονται με τα παιδιά τους, δεν μπορεί ο άλλος να ακούει αυτά που λες. Κατάλαβες, ιδιαιτέρως. Λένε οι συγγραφείς, μα αυτά τα λέμε στην καθημερινή μας ζωή, μου λέγανε. Ποια καθημερινή μας ζωή, λέμε φοβερά πράγματα, δηλαδή πρέπει να τα λέμε στη σκηνή. Δηλαδή, εγώ όταν μιλώ, ας πούμε, μπροστά στην κόρη μου, προσέχω, ας πούμε, να μην μου φύγει καμιά λέξη. Κατάλαβες, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι μεταξύ μας, λέμε κάτι το λίγο υπερβολικό, ας το πούμε, σε χοντράδα. Και προσπαθώ να μην ακούσει κάτι η κόρη μου. Γιατί, να το λέω και στη σκηνή. Μα πολλά πράγματα κάνουμε στη ζωή μας και είναι δικαιωμένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα βγάλουμε. Και πέρσι μάλιστα μου είχα μια επίθεση εγώ μεγάλη από ορισμένους συγγραφείς. Γιατί πήρα θέση πια ενάντια στη βομολοχία. Όλοι βρίζουμε. Εντάξει, αλλά βρίζουμε σε κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Είναι αδεξιότητα στη συγγραφή ενός καλού κειμένου, ενός έξυπνου κειμένου και χρησιμοποιούν τη βομολοχία σαν μπαλαντέρ, σαν πασπαρτού. Ακριβώς αυτό είναι εύκολο γέλιο. Εύκολο γέλιο. Ναι, μπορεί να πεις ένα αστείο λιγάκι σόκινγκ, καλυμμένο, κατάλαβες. Αν το ζητάει, ναι, η στιγμή, ναι, άμα το, ναι, αλλά. Φτάνει να καλύπτεται, ναι, να προκύπτει. Είσαι κυρίως ηθοποιός του θεάτρου, θέλω να πω, αισθάνεσαι πιο καλά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, τι προτιμάς σαν είδος? Κοίταξε, μου αρέσει πολύ και ο κινηματογράφος. Ναι, γιατί ξεκίνησα με μεγάλα όνειρα. Στον κινηματογράφο, δηλαδή, να καταλάβεις, ξεκίνησα ουσιαστικά η αγάπη μου στο θέατρο, στον κινηματογράφο, βλέποντας τις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν. Από μικρός. Κάτι μίλησε μέσα μου. Και όνειρα. Αυτά. Για να έχει έσοδα ο κινηματογράφος, θα πρέπει να πλησιάσει τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Και φοβάμαι ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά για να πλησιάσει τον κόσμο. Οι περισσότεροι σκηνοθέτες του κινηματογράφου ξεκινούν με μια αδιαφορία στην καλύτερη περίπτωση για τον κόσμο. Τι λες εσύ, Κώστα? Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή έχουμε κατηγορηθεί, αυτή η εκπομπή έχει κατηγορηθεί παλιότερα γιατί
έθιξε κατά κάποιο τρόπο ή κάποιοι καλεσμένοι υποτίθεται ότι έθιξαν τον νεότερο ελληνικό κινηματογράφο και είπανε πολλά καλά λόγια για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, δεν νομίζω. Το ένα που ήθελα να πω είναι ότι για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο έχουν υποθεί τόσα κακά που ας υποθεί και καμιά καλή κουβέντα δεν χάλασε ο κόσμος. Για τον νεότερο ελληνικό κινηματογράφο έχει επικρατήσει μια μεγάλη παρεξήγηση. Και εκεί ακριβώς είναι νομίζω που αναφέρεσαι. Ναι. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν κάνουν ταινίες για να αρέσουν σε τρεις κριτικούς και μόνο. Τις ταινίες τις κάνουν για να δουλέψουν σαν ταινίες. Τώρα, αν είναι καλλιτεχνικές ή εμπορικές ή μεγάλες ή μικρές ή πράσινες ή κίτρινες ή κόκκινες ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι μια υπόθεση άλλου επίπεδου σκέψης. Ναι. Η αρχική σκέψη, όπως λένε σε όλα τα μέλη του κόσμου, δηλαδή πουθενά δεν άκουσα αυτό που ακούγεται στην Ελλάδα. Κάνω μια ταινία για να εκφραστώ εγώ και να διαβάσω και μια καλή κριτική. Πουθενά άλλου. Κάνουν ταινίες για να υπάρξουν σε μια αίθουσα. Θέλεις να είναι για ένα ειδικό κοινό, να είναι για ένα ειδικό κοινό. Θέλεις να είναι για τους γιατρούς μόνο, να είναι για τους γιατρούς. Αλλά να λειτουργήσει στους γιατρούς, να λειτουργήσει στο ειδικό κοινό ή να λειτουργήσει στο πλατή κοινό. Αυτή την αφαίρεση του στοιχείου θεατής από το προϊόν που λέγεται ταινία. Ταινία δεν είναι μόνο ένα φιλμ που μπαίνει σε κάτι κουτιά. Είναι μια ταινία η οποία προβάλλεται σε μια αίθουσα ενώπιον είναι μέρος του έργου. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το σκηνοθέτη σαν μέρος της ταινίας. Αυτό το φαινόμενο το ελληνικό είναι μοναδικό στον κόσμο. Βέβαια, δεν θα έπρεπε να παραστηθούμε και να περάσουμε στην άλλη άκρη, να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου ελληνικό σκηνοθέτη. Σαφώς υπάρχουν και καλές ταινίες και πετυχημένες και προχωρημένες και στο νεότερο και στον παλιότερο. Και θα υπάρξουν και στο μέλλον ίσως κάπως καλύτερες. Ναι, υπάρχει όμως και μια πάλι προβολή περίεργη. Ναι. Ορισμένων που δεν έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η αξία, ας πούμε, στη δουλειά τους, κατάλαβες. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον Ομοταγή Πολίτη προηγουμένως, γιατί ήταν ακριβώς μια ταινία που από όλες τις απόψεις μπορούσε να χαρακτηριστεί καλλιτεχνική, και δεν μπόρεσε καν να περάσει το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ναι, γιατί την κατατάξανε απριόρι στην κατηγορία των εμπορικών ταινιών, επειδή ήταν παραγωγής Φίνος Φιλμ. Ναι, ναι. Και όμως ήταν μια καλλιτεχνική ταινία, πολύ καλύτερη από πολλές καλλιτεχνικές κωμωδίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον χώρο του κουλτουριάρικου κινηματογράφου. Ναι, γιατί τότε είχε πει και ο Φίνος να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Το ρισκάρισε. Ναι. Και την είχε και καταδικασμένη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Αλλά ήταν και τότε ο κινηματογράφος που είπαμε. Σωτήρη, εγώ έχω μία αμφιβολία. Δεν πιστεύω ότι σπούδασες ποτέ βιολί και θέλω να σ' ακούσω. Τώρα με προσβάλλεις. Εσύ θα πεις σε προσβάλλω, φίλος μου, είσαι, νομίζω ότι με δουλεύεις. Στα αλήθεια σπούδασες βιολί και ξέρεις βιολί. Δηλαδή επειδή βάλαμε πριν playback, θα σου παίξω ζωντανά βιολί. Να δω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να του πεις, έλα πάπο μου να σου δείξω τα μπέλια σου. Έλα πάπο να σου δείξω τα μπέλια σου τώρα. Λοιπόν, τι θες να σου παίξω? Σε παρακαλώ Γιάννη, μην βάλεις κανένα playback πάλι. Τι θες, κλασικό? Δεν ξέρω τι, ποιο, τέλος πάντων, τι σπούδαζες χρόνια εκεί πέρα. Λοιπόν, για να, θα σου παίξω κλασικό κομμάτι, έτσι. Κοίταξε, στυλ Παγκανίνι. Πώς φαίνεται? Τι? Εγώ να φεύγω, παιδιά. Πάρτε το κι αυτό, κι αυτό δικό σας. Σπασίμπα. Εγώ σπάω. Και όχι τίποτα άλλο. Τι θα πούμε στο Μίμη τον Μπλέσσα?